Η Ελλάδα απαντά στο κρεσέντο της τουρκικής προκλητικότητας με ψυχραιμία, σφυριλατεί συμμαχίες και διεθνοποιεί το θέμα σε όλα τα φόρα. Ο Νίκος Δένδιας στη σύνοδο του οργανισμού ASEAN ενημέρωσε τους ομολόγους του για τις τρέχουσες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι συνομιλίες περιλάμβαναν επίσης την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και το κυπριακό ζήτημα. Και οι δύο υπογραμμίσαμε την ανάγκη σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας όλων των κρατών. Στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, το Αμπντούλ Χαμίτ Χάν ολοκλήρωσε τις δοκιμές και επέστρεψε στο λιμάνι Τασουντζού της Μερσίνας. Η έναρξη και η περιοχή των ερευνών αναμένεται να ανακοινωθεί από τον ίδιο τον πρόεδρο Ερντογάν σε μια πανηγυρική τελετή στις 9 Αυγούστου. Ατίνα, Αμπντούλ Χαμίτ Χάν, Doğu Akdeniz'de hangi bölgelerde sondaj faaliyeti göstereceğine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar endişeyle bekleniyor. Sondaj gemisinin 2020'de Oruç Reis krizinin yaşandığı bölgeye gitmesi çok kötü olarak algılanıyor. Ένα όργανο διπλωματικής και στρατηγικής πίεσης προς τους περιφερειακούς παίκτες που μεταξύ αυτών είμαστε και εμείς. Την ώρα που το τέταρτο τουρκικό πλωτόγιο Τρύπανο ετοιμάζεται να εξέλθει στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ισραήλ στέλνει μήνυμα αποτροπής στα σχέδια του Ερντογάν. Οι Ισραηλινοί, ακυρώνοντας το τουρκολιβικό μνημόνιο, ζήτησαν από την Αθήνα να εκδώσει ναύτεξ νοτιοανατολικά της Κρήτης για αεροναυτικές ασκήσεις των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων μέχρι τις 5 Αυγούστου. Η Τουρκία δήθεν απειλείται από την Ελλάδα, αλλά από τη στιγμή που η Τουρκία κατά κάποιο τρόπο έχει αυτή την σχεδιασμένη ή παραξηγημένη αντίληψη και προσφέρει στο επιχείρημα της αυτοάμυνας, νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη, διότι ένα τέτοιο είδους κοκτέιλ, ένα τέτοιο είδους συνδυασμός μπορεί να οδηγήσει σε αυτό που ονομάζεται προληπτικός πόλεμος. Οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις παρακολουθούν κάθε τουρκική κίνηση και προετοιμάζονται για όλα τα ενδεχόμενα, ενώ δεν έχουν σταματήσει να συνεκπαιδεύονται το τελευταίο διάστημα με μονάδες συμμαχικών χωρών. Σήμερα ολοκληρώθηκε συνεκπαίδευση μαχητικών F-16 της πολεμικής αεροπορίας με αμερικανικά F-18 της δύναμης του αεροπλανοφόρου Χάρι Τρούμαν στο Ιόνιο με ποικίλα σενάρια αέρας μάχης.